Πότε γίνονται οι αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το μειωμένο ενίκιο του Μαΐου από τους εργαζόμενους? Όσον αφορά τις αιτήσεις των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας παρατείνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους και το μήνα Μάιο, οι αιτήσεις γίνονται όλες αρχές Ιουνίου, καθώς και η καταβολή των επιδομάτων θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στο ίδιο διάστημα, μάλλον αιτήσεις οι εργαζόμενοι δεν κάνουν. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν την παράταση της αναστολής της σύμβασης εργασίας στους εργαζόμενους. Συνεχίζεται αυτή η αναστολή. Οι εργαζόμενοι μόνο εφόσον θέλουν να διορθώσουν κάποιο στοιχείο. Στην αρχική τους αίτηση του Απριλίου, δηλαδή Μαρτίου-Απριλίου, μόνο τότε θα μπουν στην εφαρμογή για να διορθώσουν ουσιαστικά ίσως κάποιο IBAN. Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορούν να διορθώσουν. Μάλιστα. Να σας κάνω ένα υποερώτημα. Σε περίπτωση που τελικά κάποιος είχε πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού του τον προηγούμενο μήνα, όχι 60-40 όπως λέγανε, αλλά το σύνολο του ενοικίου, όλο το ποσό, το μήνα Μάιο θα πρέπει να πληρώσει 60-40 ή κανονικά το ενοίκιο του? Κοιτάξτε να δείτε, για το θέμα των ενοικίων, και θα ξέρω ότι πολλοί κόσμοι θα ανησυχήσουν με αυτό που θα πω τώρα, αλλά είναι πραγματικότητα. Για το θέμα της μείωσης των ενοικίων και το μήνα Μάιο, ναι, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν γίνεται καμία αναφορά. Μία αναφορά που γίνεται στην ΚΙΑ, που αναφέρεται, έχει 2-3 φορές αναφορές για τη μείωση του ενοικίου. Θεωρώ ότι για αυτό πρέπει να αναμένουμε λίγο, ίσως και αύριο μεθαύριο, νέες αποφάσεις και θα πρέπει να καλυφθεί νομοθετικά, γιατί στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αναφέρεται. Δίνει βέβαια το δικαίωμα η αρχική πράξη νομοθετικού στους υπουργούς να το καθορίσουν, αλλά μέχρι στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Άρα, συνεπώς, δεν έχουμε και απάντηση για το επόμενο μας ερώτημα, αν θα παραταθεί τελικά η μείωση ενοικίου στο τέλος του έτους. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Καταρχήν, δεν ξέρουμε αν θα παραταθεί μέχρι το Μάιο. Πέρα από κάποιες δηλώσεις υπουργών, ναι, που αναφέρονται, που όμως και αυτές, ξέρετε, δεν είναι τόσο καθαρές. Δηλαδή, αναφέρονται ότι θα παραταθεί η μείωση για το μήνα Μάιο και ίσως τον Ιούνιο σε κλεισμένες επιχειρήσεις, δεν κάνουν αναφορά σε εργαζόμενους. Εκεί λίγο ο κόσμος θα περιμένει, όπως και εμείς περιμένουμε, πριν κάνει οτιδήποτε, την νομοθετική κάλυψη του θέματος ή να ξεκαθαρίσει νομοθετικά το ζήτημα. Λοιπόν, είμαι σε εκπεριτροπής εργασία, λέει ένας τηλεθεατής, από 18 Μαΐου. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα ειδικού σκοπού? Όχι, δυστυχώς. Όσοι είναι σε εκπεριτροπής εργασία δεν δικαιούνται κάποιο επίδομα. Μάλιστα. Έχω καφέ, λέει άλλος τηλεθεατής, και θα ανοίξει στις 25 Μαΐου. Δικαιούμαι αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Μάιο? Για την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων, γενικότερα των επιχειρήσεων, δεν έχει προβλεφθεί αυτή τη στιγμή κανενός είδους αποζημίωση. Είμαστε όμως κοντά στο φάσμα των ανακοινώσεων, τους περιμένουμε μέσα την εβδομάδα. Θεωρώ ότι κάτι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν προβλέπεται κανενός είδους αποζημίωση για οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης, ελεύθερο επαγγελματία, επιστήμονα ή ακόμα και μικρής εταιρείας, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που πήραν 700 ευρώ. Μπορεί ωστόσο να παραταθεί άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κύριε Χριστοφοράκη? Βεβαίως και μπορεί να παραταθεί άδεια. Βεβαίως και μπορεί να παραταθεί άδεια μέχρι το άνοιγμα των σχολείων, εφόσον συντρέχουν όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Ναι. Με μία και μόνη προϋπόθεση, που είναι μια διαφοροποίηση που έχει να κάνει σχέση με το δημόσιο, ότι υπάρχει ακόμα κανονική άδεια, ούτως ώστε ο κανόνας του 4-1 να μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή, θυμάστε τις 4 μέρες του δικής άδειας. Εάν τυχόν έχει εξαντληθεί αυτή η κανονική άδεια, εκεί μπαίνουμε σε θολά σημεία του εργασιακού. Απαιτείται μια καλή βούληση και από τη μεριά του εργοδότη, ώστε να συνεχίσει να δίνει την άδεια ειδικού σκοπού. Μάλιστα. Ωστόσο, ένα μεγάλο ζήτημα που είχε ανοίξει είχε να κάνει και με τις ειδικές κατηγορίες των εργαζομένων. Ρωτάει τηλεθεατής πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση των 800 ευρώ. Για τις ειδικές κατηγορίες, που αρχικά οι αιτήσεις τους έλεγαν την προηγούμενη Δευτέρα, παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή, 22 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Την Παρασκευή, λοιπόν, που θα κλείσει η πλατφόρμα, σταδιακά γίνονται πληρωμές, αλλά από την Παρασκευή και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των πληρωμών. Εδώ, με την ευκαιρία που μου δίνεται, να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ατομικών ή όχι, δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ είτε των 600, στην κατηγορία των επιστημόνων, που δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Για αδιευκρίνηση στους λόγους, η ΑΔΕ μας ενημέρωσε σήμερα ότι έως την Παρασκευή και η ΑΔΕ θα τρέξει εφαρμογές διασταυρωτικών ελέγχων και εφόσον κάποιος είναι δικαιούχος θα καταβληθούν τα χρήματα. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με το IBAN ή οτιδήποτε άλλο, θα ενημερωθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο τάξη, και εφόσον δεν είναι δικαιούχος, πάλι θα υπάρξει ενημερωτικό μήνυμα από την ΑΔΕ, το λόγο που δεν είναι. Εμείς, βέβαια, ως φοροτεχνικοί πιέζουμε, ως Ομοσπονδία, ναι, αυτή η εφαρμογή τόσο για εργαζόμενους που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ή υπέβαλαν κάποια λάθος στοιχεία, όσο και οι ατομικές επιχειρήσεις. Να ξανανοίξει η εφαρμογή, να υποβληθούν αυτές οι αιτήσεις. Είναι κρίμα κάποιος που είναι δικαιούχος από μια αμέλεια, από μια αυλεψία, να χάσει τα 800 ευρώ. Να χάσει τα 800 ευρώ. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι, γιατί έχουμε νεότερα όσον αφορά και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον μέσα στην φορολογική δήλωση. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, κύριε Χριστοφοράκη? Ναι, με δελτίο τύπου που έβγαλε ο ΟΠΕΚΑ και μάλιστα κάνει και μια αναφορά σε φορολογικές διατάξεις που είναι το λιγότερο διφορούμενες. Ναι. Ανακοίνωσε στον κόσμο ότι τα διάφορα επιδόματα που δίνει σε περιπτώσεις, τα αναπηρικά επιδόματα, τα εξοδερμητικά επιδόματα και όλα αυτά, δεν θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του ΑΔΕ ποτέ ή άλλως. Τα αναρτούσαν πάντα. Οι ενδιαφερόμενοι λάβαναν βεβαίως χειρόγραφοι από τον ΟΠΕΚΑ και τη συμπεριλαμβάναμε στη δήλωση και δεν είναι υποχρεωμένοι να τη συμπεριλάβουν στη δήλωση. Διαφωνούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι ως προς τι? Ότι πέρα από την υποχρέωση που για μας υφίσταται από τον νόμο, υπάρχει και ένα ζήτημα κάλυψης, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε τεκμηρίων. Τεκμηρίων διαβίωσης, δηλαδή κάποιος που με το επίδομα του συγκεκριμένου κάλυπτε τα τεκμήρια του. Εάν τυχόν δεν εμφανιστεί στη δήλωση, είναι πολύ πιθανό να φορολογηθεί για το εκμαρτό εισόδημα που στην πραγματικότητα το έχει παλύψει. Με τα επιδόματα αυτά προς το παρόν πάντως, όσοι έχουν λάβει για την κρίση του 2019 τέτοιου είδους επίδομα, δεν πρέπει να απευθυνθούν στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, διότι δεν δίνουν βεβαιώσεις. Και είναι πίσω από την ανακοίνωση αυτή. Έχουν γίνει κινήσεις. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να πάρει θέση και η φορολογική διοίκηση ως προς το κομμάτι του αν πρέπει και αν καλύπτουν τεκμήρια τελικά τα επιδόματα. Για μας είναι καθαρό ότι καλύπτουν. Ο ΟΠΕΚΑ έχει μια άλλη άποψη. Θα το ξεκαθαρίσει πάλι στις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Για πείτε μου κάτι, γιατί γίνεται και μεγάλος δώρος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Νομίζω έγινε μια κίνηση ενίσχυσης της μικρομεσαίας και όχι μόνο επιχειρηματικότητας. Ρωτάει ο κόσμος, πολλής δεν ξέρει κιόλας τι είναι και η επιστρεπτέα προκαταβολή, κύριε Χριστοφοράκη. Ναι, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένας όρος που πρώτη φορά ακούστηκε στην πρώτη κοινή συνέντευξη τύπου με το κλείσιμο των επιχειρήσεων από τον κύριο Σπυλακάκη και ψαχνόμασταν όλοι να δούμε τι είναι, πώς σχετίζεται με τα φορολογικά της κάθε επιχείρηση. Τελικά είναι πιο απλά τα πράγματα. Είναι ένα κρατικό δάνειο που άνοιξε η εφαρμογή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκδήλωση ενδιαφέροντος 23 Μαρτίου. Και η προθεσμία λίγη σήμερα, 19 του μήνα. Η προθεσμία, εν πάση περιπτώσει, λίγη σήμερα μετά από παρατάσεις και διορθώσεις που είχαμε και πάλι. 12 η ώρα το βράδυ, για να ξέρει και ο κόσμος. 12 η ώρα το βράδυ. Απλά προσέξτε, πρέπει να έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία καταρχήν, να έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, να έχουν εγκριθεί ως επιχειρήσεις δικαιούχοι και εφόσον έχουν εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, πρέπει μέχρι σήμερα το βράδυ να υποβληθεί το αίτημα, ώστε αύριο κιόλας να εκταμιευτεί. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι κρατικό δάνειο, έχει επιτόκιο 1%. Έχει και μια δέσμευση όμως που κάνει πολλές επιχειρήσεις και πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες να μην την αποδέχονται. Η δέσμευση αυτή ποια είναι? Ότι η επιχείρηση που θα λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει να διατηρήσει το προσωπικό, το υφιστάμενο προσωπικό που είχε 31 Μαρτίου του 2019 έως 31 Δεκάτου. Είναι ένας όρος ο οποίος, εάν δεν τηρηθεί, θα επιστραφεί στο σύνολό της όσα χρεωστεί τους καταβληθήσαμε τους στόκους. Και γι' αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Να πω όμως για όσους δεν πρόλαβαν την προηγούμενη φορά να υποβάλουν. Έτσι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Χριστοφοράκη. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα να καλύψω όσο περισσότερο. Το ξέρω, είστε χήμαρος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί απαντάμε σε ερωτήματα τηλεθεατών και αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί είναι μια περίοδος που είμαστε λίγο στα χαμένα όλοι. Χανόμαστε στη μετάφραση. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, όσοι δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν συνειδητοποιήσει την επιστρεπτέα προκαταβολή στην πρώτη φάση ή δεν εγκρίθηκαν. Για οποιοδήποτε λόγο, να μην πω σε λεπτομέρειες, η επιστρεπτέα προκαταβολή κλείνει σήμερα ο πρώτος κύκλος της και αρχές Ιουνίου, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα ανοίξει ένας δεύτερος κύκλος με 1 δις ευρώ πάλι επιστρεπτέα προκαταβολή με τους ίδιους όρους, ίσως ευνοϊκότερους, ελαστικότερους όρους ως προς τα κριτήρια ένταξης. Θα μπορούν να υποβάλουν λοιπόν δεύτερο κύκλο ετοιμάτων τον επόμενο μήνα, να μην ανησυχούν οι άνθρωποι και πιθανόν να ενταχθούν σε αυτή. Κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καταφέραμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να απαντήσουμε τουλάχιστον σε 12 ξεχωριστά ερωτήματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί ο κόσμος, βλέπετε, έχει απορίες. Σας ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας χαιρετώ.